Είμαστε για να συνεχίσουμε και τις ζωντανές συνδέσεις και το ρεπορτάζ για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, είτε αφορούν έτσι αμυγός το κομμάτι της επικαιρότητας, είτε αφορούν τις πιο ωραίες χριστουγεννιάτικες δράσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Να συνδεθούμε με τα Χανιά και να πάμε συγκεκριμένα στο πάρκο του Βαμβακόπουλου, γιατί εκεί φαίνεται ότι έχουμε μια πολύ ωραία μετατροπή εντός εισαγωγικών. Το πάρκο έχει μετατροπή σε χωριό του Άι Βασίλη. Και φυσικά αυτό το κατάφερε ο πολιτιστικός σύλλογος Βαμβακόπουλου, ο Πλάτανος. Και να πάμε να τους καλησπερίσουμε, γιατί τους έχουμε μαζί μας. Έχουμε τρία πολύ δραστήρια λοιπόν μέλη του συλλόγου. Είναι ο κύριος Στέλιος Καμπιανάκης, είναι ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Βαμβακόπουλου. Είναι η κυρία Ελευθερία Περιβόλα, η γραμματέας του συλλόγου. Και ο κύριος Μανώλης Μπαρίκος, είναι υπεύθυνος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Καλησπέρα και στους τρεις σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, βρίσκεστε αυτή την ώρα στον χώρο που έχει μετατραπεί σε χριστουγεννιάτικο πάρκο, σε χωριό του Άι Βασίλη. Να σας πω ότι εμείς βλέπουμε ήδη και τις εικόνες τις οποίες μας στείλατε νωρίτερα, για να έχουμε και πιο συγκεκριμένη και πανοραμική εικόνα του πώς έχει διαμορφωθεί ο χώρος. Τι όμορφα που τα έχετε κάνει, κύριε Καμπιανάκη, εκεί τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι είναι η χαρά μικρό και μεγάλων. Για μας είναι μεγάλη χαρά, γιατί έχουμε πολλά χαμόγελα, οπότε μας αρκεί αυτό. Mm-hmm. Πώς ήρθε η ιδέα, κύριε Καμπιανάκη? Κίνησε από σπίτι του Άι Βασίλη πέρυσι και φέτος θέλαμε λίγο να το εμπλουτίσουμε, λίγο να το μορφύνουμε και άλλο, και τα φετινά μέλη που ασχοληθήκαμε με αυτό δείξανε πολύ ζήλο και πολύ δημιουργικότητα πάνω στο πάρκο. Ναι. Οπότε προσθέταμε, δεν είχαμε στάνταρ ιδέα, συνέχεια προσθέταμε. Μέχρι και δύο μέρες πριν την εκδήλωση συνεχίζαμε και προσθέταμε πράγματα. Μπράβο. Κυρία Περιβόλα, τι θα βρει κάποιος που έρχεται τώρα εκεί στο πάρκο, δηλαδή τι θα συναντήσει, ποιες είναι οι εκπλήξεις? Αρχικά πάρα πολλά φωτάκια, όπως βλέπετε ήδη. Το βλέπουμε και μου αρέσουν και πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Θα βρει λοιπόν το σπίτι του Άι Βασίλη, βρίσκεται πίσω μας αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ναι, το βλέπουμε εμείς στα πλάνα και στις φωτογραφίες και στο υλικό που μας έχετε στείλει. Το έλκυθρο μας στάνους εδώ πέρα, τον πύργο των ξωτικών, το ζαχαροπλαστείο των ξωτικών μάλιστα. Ζαχαροπλαστείο. Και ένα υπέροχο αερός. Ναι. Και στο ζαχαροπλαστείο τώρα να φανταστώ ότι έχει και αυτές τις ωραίες τις λιχουδιές για μικρούς και για μεγάλους. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή όχι, αλλά ναι, κατά τη διάρκεια της ημέρας και την ημέρα της εκδήλωσης πάρα πολλά. Και τι άλλο τώρα, κύριε Μπαρίκο, να περιμένουμε αυτές τις μέρες, γιατί φαντάζομαι ότι αυτή η διαμόρφωση του χώρου εκεί το καθιστά και σημείο, ένα σημείο για ραντεβού, ας πούμε έτσι, για το ραντεβού των πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων. Η αλήθεια είναι ότι στο πάρκο μας, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, και είναι πολύ όμορφο και εδώ πέρα γινόμαστε και εμείς παιδιά πλέον, έχει γίνει ήδη σημείο συνάντησης ειδικά για την νεολαία μας. Κάθε βράδυ από αυτή την ώρα και μετά μαζεύονται εδώ παιδιά της γειτονιάς μας και από τις γύρω γειτονιές. Όλα εκφράζουν τον θαυμασμό τους για αυτό που έχουμε κάνει εδώ φέτος, που είναι η δεύτερη χρονιά, όπως είπε και ο πρόεδρος ο Στέλιος. Να σας ενημερώσω ότι εκτός από αυτό που βλέπετε στο Βαμβακόπουλο, ο πολιτιστικός σύλλογος έχει στήσει σε όλες τις γειτονιές του και από ένα δέντρο χριστουγεννιάτικο, αρκετά μεγάλο. 5 στο σύνολο, έχουμε στολίσει στον κεντρικό μας κάτω, εδώ στο πάρκο, στην Καλυθέα άλλη γειτονιά πιο ψηλά από εδώ, στην εκκλησία μας, για να δώσουμε την όντα των Χριστουγέννων εδώ στην περιοχή μας. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, γιατί η αποδοχή μου και τα σχόλιά του προς αυτό είναι απίστευτα φέτος. Ξέρετε, αυτά τα φωτάκια. Με τη βοήθεια όλων αυτών. Γιατί καμιά φορά λέμε τα φωτάκια και πόσο ωραία είναι τα φωτάκια, πόσο ωραία είναι τα φωτάκια αυτές τις ημέρες. Αυτά τα φωτάκια για μένα είναι ένας μεγάλος συμβολισμός. Πώς φωτίζουν οι ψυχές μας και οι καρδιές μας αυτές τις μέρες. Και όταν εσείς επιλέγετε να το κάνετε σε κάθε γειτονιά αυτό το πράγμα, εγώ μόνο μπράβο μπορώ να σας πω. Και είναι καταπληκτική η ιδέα σας. Αυτό ακριβώς ήταν και ο σκοπός μας, να όλες οι γειτονιές μας να φωτιστούν, να ο κόσμος να βλέπει κάτι όμορφο και να, επειδή όπως το είπατε είναι μέρες ζεστασιάς, μέρες αγάπης, και αυτό το μήνυμα θέλαμε να περάσουμε σαν σύλλογος. Έχουμε την όση
και τη βοήθεια πάρα πολλών ανθρώπων και, και της νεολαίας μας που έχει έρθει πολύ κοντά στον πολιτιστικό σύνδεσμο. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό. Να κάνουμε του χρόνου ακόμα περισσότερο από ό,τι κάναμε φέτος. Μόνο να μας έχει ο Θεός καλά, να έχουμε την υγεία μας. Μπράβο, μπράβο. Εκπομπή θα είμαστε, θα ξέρετε. Και του χρόνου στην ίδια εκπομπή να μας τα λέτε και να καμαρώνουμε όσα όμορφα κάνετε. Και παίρνω έτσι αφορμή, κύριε Καμπιανάκη, από όσα είπε ο κύριος Μπαρίκος νωρίτερα, ότι έχει να κάνει με τη συμμετοχή της νεολαίας, επειδή βλέπω ότι και εσείς είσαστε νέοι άνθρωποι. Και μ' αρέσει να βλέπω σε πολιτιστικούς συλλόγους νέους ανθρώπους να δραστηριοποιούνται και να κάνουν πράγματα. Να φανταστώ ότι ο σύλλογός σας είναι πολυπληθής και με νέα παιδιά τα οποία συμμετέχουν όχι μόνο στο κομμάτι αμυγός τώρα του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά γενικότερα. Γενικά, κοιτάξτε, οι ηλικίες που παίζουν στο σύλλογό μας πλέον είναι από 14 ετών, μήπως 13, 14 ετών έως και 55. Ναι. Δηλαδή έχει ανοίξει πάρα πολύ ο σύλλογος. Κοιτάμε νέους ορίζοντες γενικά σαν σύλλογος. Δηλαδή θέλουμε να εκπλήσουμε συνέχεια το κοινό μας. Δεν δεχόμαστε τίποτα λιγότερο αρχικά από το τέλειο. Έχουμε αυτή τη λόγωση εμείς. Μπράβο σας, έχετε ψηλά τον πύχη. Θα εντυπωσιάζουμε για τον νόμο μας εδώ πέρα και γενικά και όλη την Κρήτη όσο μπορούμε να φτάσουμε. Mm-hmm. Πόσα μέλη έχετε τώρα αυτή την ώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός. Εγγεγραμμένα είναι 333. Τα μέλη γύρω στα 70-90. Άρα να φανταστώ ότι οι πρωτοβουλίες τις οποίες κάνετε πέραν φυσικά τις ημέρες των εορτών είναι όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έτσι και αν έχετε κάποιες από αυτές να μας κάνουν, έτσι να πάρουμε μια γεύση, μια εικόνα. Δεν σταματάμε να δουλεύουμε για το σύλλογο. Δηλαδή τώρα σταματήσαμε μια εκδήλωση, ετοιμάζουμε μια άλλη στις 14 Ιανουαρίου κιόλας. Δρόμος ζωής για ένα φίλο μας που έφυγε πέρυσι από τη ζωή σε τροχαίο μόλις 29 ετών. Και όλα τα έσοδα θα τα δώσουμε σε μια ομάδα στήριξη στον συνάνθρωπο εδώ στα Χανιά. 12 η ώρα θα γίνει αυτό, Κυριακή. Οπότε έχουμε πολύ δουλίτσα ακόμα. Μπράβο σας. Μπράβο, γιατί θέλει χρόνο και μεράκι το να ασχολείται κάποιος με πολιτιστικό σύλλογο και να διοργανώνει πράγματα τα οποία δεν είναι άντε να κάνουμε κάτι, να τελειώνουμε, αλλά να κάνουμε όμορφα πράγματα και όμορφες πρωτοβουλίες, μικροί, μεγάλοι, να τα ευχαριστούνται. Το κάλεσμα λοιπόν για να επιστρέψω στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο και συγκδηλώσει εκεί είναι ανοιχτό για τον κόσμο, όχι μόνο που ζει εκεί στην περιοχή, αλλά που θέλει να επισκεφθεί και την περιοχή. Από τη Σιτία να έχουν εμείς ένα πρόβλημα, να έχουν όλοι εδώ πέρα, να περάσουν να επισκεφτούν. Χώρος υπάρχει για φωτογραφίες πολλές. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε. Σας περιμένουμε όλους να έρθετε εδώ πέρα να το επισκεφτείτε. Είναι τέλεια. Θα δείτε. Μακάρι να τα καταφέρουμε, γιατί οι εικόνες είναι εντυπωσιακές. Φαίνεται ότι έχετε φτιάξει έτσι ένα πολύ όμορφο χώρο. Και σας ευχαριστούμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και μέσα από αυτή τη ζωντανή σύνδεση. Δεν ξέρω αν θέλει ο καθένας από εσάς να στείλει και ένα τελευταίο μήνυμα μαζί με ευχές. Θα προσφέρετε χωρίς αύριο. Μην κοιτάτε τίποτα, απλά προσφέρετε. Mm-hmm. Κυρία Περιβόλα. Α, έπεσε η σύνδεση. Έπεσε η σύνδεση. Δυστυχώς, το κλείσιμο. Πάνω που είχαμε αρχίσει να παίρνουμε αυτές τις ωραίες ευχές, λοιπόν, από το χώρο του Βαβακόπουλου στα Χανιά, ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί, ο δραστήριος πολιτιστικός σύλλογος. Έχουμε ξανά εικόνα και ήχο για να πάρουμε τις ευχές. Μην κλείσουμε έτσι χωρίς ευχές, αφού τις ζητήσαμε. Για πάμε ξανά. Σας ακούμε, εννοείται. Πάνω στις ευχές, δεν γίνεται να κλείσουμε χωρίς αυτές. Δεν θα ήταν ωραίο. Εγώ θα ευχηθώ υγεία, πολύ υγεία σε όλα τα σπίτια, αγάπη, ευτυχία αυτές τις μέρες που έρχονται και ο νέος χρόνος να φέρει πολύ φως, πολύ χαρά και δημιουργικότητα σε όλα τα σπίτια και όλους τους ανθρώπους. Πολύ ωραία. Κύριε Μπαρίκο. Ναι. Μακάρι τα φετινά Χριστούγεννα να φέρουν όλο τον κόσμο πιο κοντά από ό,τι είναι. Όπως είπε και η Ελευθερία, να έχουμε υγεία, ευτυχία και αρμονία μεταξύ μας σαν άνθρωποι. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο χρονικό διάστημα για να δούμε και άλλες όμορφες δράσεις τις οποίες κάνετε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλές γιορτές σε όλους σας.